αυτούς. Εδώ καθημερινά πιστοί στο ραντεβού, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, δεν ξιονίσει, παρατάτε μπάνια, παραλίστα, παρατάτε όλα, και είστε εδώ και σήμερα στον τροχό της τύχης. Το έχουμε βάλει, παιδιά, είναι έτοιμο στη ράμπα, για ένα και μόνο λόγο, το Πεζό 108 θέλει μόνο λίγο έτσι ένα σουπ, ένα σπρόξιμο και πήρε φορά, έφυγε. Πολύ έμεινες κι εσύ εδώ. Να φεύγεις, έχουμε αντρική τριάδα σήμερα, αντρική τριάδα. Ήρθανε για το Πεζό 108. Και όχι μόνο. Κύριε Πέτρο. Είμαι στην πόρτα, κύριε, ναι. Το σύνθημά μας κλείνει η πόρτα. Δεν κορνάραμε ακόμα. Όχι, δεν έχω κορνάρει ακόμα. Δεν κορνάραμε ακόμα. Κάτσε, θα έρθω εγώ να κορνάρω. Εσύ πήγαινε στη θέση σου. Έτσι. Και βλέπεις. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Γιάννης και Διονύσης. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Είσαι καλά. Με τρεις ωραίους τύπους θα παίξουμε σήμερα και θα ξεκινήσουμε τώρα κιόλας. 50 ευρώ λεξομαχία. Let's go! Το είπα ποντιακά, δεν ξέρω αν νομίζω. Το λέω στα ποντιακά. Τζούλια, ο Γιάννης και ο Διονύσης θα ψάξουν στη λεξομαχία μας τι ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο βρίσκεται στο χάρτη. Μία ή δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Και για να την βρείτε θα βάζουμε γράμματα λίγο από τώρα. Για πατήστε τον μπάζερ, εάν βρείτε τι υπάρχει στο χάρτη. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Και ο πιο γρήγορος είναι ο Γιάννης, θα το πει και σωστά. Μοντεβιδέο, Ουρουγουάι. Μοντεβιδέο, Ουρουγουάι. Θυμάσαι, δεν είχαμε πάει ποτέ. Μουντιάλ. Να το πρώτο περιτάρικο. Και εσύ, τώρα που πήραμε το κολλάι, πρώτος γύρος. Πρώτο γύρο, η κατηγορία είναι τρομερή. Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο το λέμε στην επαρχία και πώς το λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα στην πρωτεύουσα. Είναι οι λέξεις μας δύο, είναι τρεις, είναι τέσσερις. Τι γίνεται ακριβώς, συνήθως είναι δύο. Είσαι ο άνθρωπος που γυρίζει πρώτος στον τροχό σήμερα και γι' αυτό 2.500 φίλοι εδώ έχουν έρθει για πάρτι σου για να σου ευχηθούν καλή επιτυχία. Όποτε γίνεται. Χαμός οι θαυμάστριές σου, οι Γιαννίτσες φωνάζουν πίσω, τρελαίνονται, Γιάννη. Μπράβο που τις έφερες και ξεκίνησες με 80 ευρώ υπέροχα. Ωραίο ξεκίνημα. Θα πω το ταφ. Θέλει το ταφ, για να δούμε οι Γιαννίτσες θα ξεσηκωθούν από πίσω. Τρελαίνονται ήδη. Τρελαίνονται. Ξαναγυρίζεις, είσαι γρηγορός. Ναι. Αξιόλογο το ξεκίνημά σου, 20 ευρώ για να πας στα 100. Σίγμα. Σπυρούνια. Πολύ ωραία. 60 ευρώ για σένα ακόμη. 60 πριν και 60 τώρα από τα 320 άρικα. Να το 120 άρι. Ακόμα όμως δεν είσαι για αγορά. Ακόμα δεν βλέπω. Σε βλέπω. Σε διακρίνω. Τώρα όμως γίνεται δουλειά. Έλα. Τώρα γίνεται δουλειά. Πέσκω το καλό τώρα. Ρο. Ρασπουτίν. Δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Ευκαιρία να γνωρίσουμε και το Γιάννη. Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη, ρε, καλή επιτυχία φίλε. Ευχαριστώ. Μου. Δυνατά. Α, δεν έχεις απλά φαν. Εδώ μιλάμε, σε έχουνε γιγαντοαφίσα στο δωμάτιο. Για 50 ευρώ. Έχεις γίνει γιγαντοαφίσα και δεν το ξέρεις. Δέλτα. Δέλτα είναι παιδί σοβαρός ο Γιάννης, δεν ξέρω να καταλαβαίνει. Οχ, είδες, θέλει μια χαλαρότηση.
Δεν σε πάει ο τροχός έτσι να ξέρεις, ε. Δεν σε πάει με τίποτα. Κοίτα ο Διονύσης, άνετος. Ετοιμάζομαι. Ποιο τραγουδιστή μου θυμίζεσαι, γύρισε να το βρω εγώ. Τι μου λέει η Τζούλια ο Διονύσης. Εμένα θα πω σε λίγο. Κοίταξε κίνημα με 200 ο κύριος Διονύσης μας. Ναι! Θες ένα γράμμα και θα ρωτήσω την Τζούλια ποιον της θυμίζεις. Το νι. Ντε Νίρο. Τον Τενίρο δεν το θυμίζει. Ποιος σου θυμίζει, Τζούλια? Το θείο μου. Είναι ίδιος. Με είναι ίδιος. Δεν τον έχεις δει, αλλά αν τον έβλεπες, πιστός. Ναι. Τώρα που τον βλέπω, Διονύση Νόβα, περιμένεις τη σειρά σου. Γιάννη μου, πάμε. Τραγουδιστής, αφίες της. Το θείο μου, τέλειο. Τέλειο, θείος Νόβα. Όλοι θα θέλανε να έχουν θείο που να έχει ανιψιά την Νόβα. Έλα. Γιάννη, θα ήθελες να είσαι θείος της Νόβα. Ναι, θα ήθελα. Όλοι θέλουν να είναι θείοι σου. Ναι. Το μη. Μη. Να το, μπράβο, δύο φορές, 130. Και τώρα, σαν θείος Τζούλιας Νόβα, πες μου ειλικρινά για φανταστό θείο που έλεγε Τζούλια, έλα σου κάνω ντακτυριντι, ντακτυριντι. Αυτό φαντάστηκα από την αρχή. Λοιπόν, 2,70 έχει την καρδιά. 2,70. Θα γυρίσω. Τώρα θυμήθηκα με ποιον ηθοποιό μου μοιάζει. Tom Cruise. Ναι, Διονύση. Ήταν λίγο κοντός αυτός. Ναι, όχι, εσύ είσαι δύο Tom Cruise. Σε boy, εντάξει. Ναι, μιλάμε για πρόσωπο. Ναι, είναι και πιο ωραίος κιόλας. Έλα, Γιάννη μου. Γυρίζω. Έχεις δίκιο. Την πάτησα. Να, αυτό είναι χαμόγελο, πάρ' το καλό σου. Έτσι. Αγόρι μου, πάμε ρε Γιάννα ρε, δώστε τα ρόλα. Καλή επιτυχία. Εντάξει, είχε λίγο αγχωθεί στην πρώτη φορά ο Γιάννης. Τώρα είναι χαλαρός, έχει τον κόκκινο δείκτη, ο οποίος σταματάει σε ένα ποσό της τάξης των 15 ευρώ και μου είναι στο πρώτο σου γράμμα για 15 ευρώ. Το ναι. Το οποίο... Γιάννη μου, να κοιτάς μπροστά σου. Μπροστά, κάτω. Το έχουμε πει και πριν, το ναι, έτσι. Ο Γιάννης όμως δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Έχει αγχωθεί ο Γιάννης. Σου λέει: έχω με τη μία τον Tom Cruise. Απ' την άλλη, το θείο της Τζούλιας. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Διονύση, Tom Nova, ξεκίνα. Γύρισε. Διακόσια! Έλα, πάρε, πάρε! Έλα, πάρε, πάρε! Το πει. 400 ευρώ, Διονύση, αυτό είναι υπέροχο. Να το τομινιάτικο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είναι ντοπιολαλιά η κατηγορία, Διονύση μου. Έρχομαι δίπλα γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πω δίπλα στον Tom Cruise από τις χιλιάδες που έχω πάει. Και ο Tom Cruise θα είναι πιο ψηλός από μένα. Μπορείς να το λύσεις? Όχι ακόμα, θέλω να γυρίσω άλλη μία. Να γυρίσεις ξανά. Α, ό,τι πει τα αφεντικό. Ό,τι πει τα αφεντικό. Ο Διονύσης κάνει κουμάντο, τόσες ταινίες έχει παίξει. Και είναι στα 50 ευρώ και μου λέει το σύμφωνο που ακολουθεί. Το Δέλτα. Θέλεις το Δέλτα. Διονύση, τάξεις 400, αλλά και δεν τάχεις. Διότι αν λύσεις το γρίφο ο Γιάννης σε λίγο, τότε δεν παίρνεις 400 εσύ και παίρνει ο Γιάννης ό,τι έχει μπροστά του. Τι κάνεις? Γυρίζω. Γυρίζει ο Γιάννης. Ογδόντα. Το Λάμδα. Λάμδα. Τρεις φορές παρακαλώ. Πω, 240 με τη μία και 270 πριν. Εδώ πάμε για απογείωση. Λίστο και πάρτα. Αμπλαούμπλας Άτσαλος. Αμπλαούμπλας Άτσαλος. Με μεγάλη αγωνία, εκτός από αυτούς που χειροκροτούν και το ξέρουν ήδη, με μεγάλη αγωνία αποκαλύπτουμε. Και αν αυτό είναι σωστό, τότε δεν είσαι ούτε Αμπλαούμπλας, ούτε Άτσαλος. Είσαι πολύ καλός και πάμε διαφημίσεις με τα 510 ευρώ σου. Έτσι, Αμπλαούμπλας και Άτσαλος, όπως και να έχει, πήρες. 5-10 διαφημίσεις.
Έχω τρεις πολύ ωραίους τύπους σήμερα στην παρέα μου, εγώ και η Τζούλια. Έναν θείο Γιάννη, έλα ρε Γιάννα ρε. Έναν ανιψιό Γιάννη και τον Τόμ Κρουζ Διονύση, γιατί έτσι τον χαρακτήρισε η Τζούλια. Λοιπόν, όταν δεν είσαι στενή σου, με τι ασχολείσαι? Σαν χόμπι, μηχανοκίνητος αθλητισμός. Μηχανές ή αυτοκίνητα? Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, ε. Με ασφάλεια πάντα, φαντάζομαι. Ό,τι έχει ρόδα. Ό,τι έχει ρόδα πάνω. Ναι, μηχανοκίνητο, εντάξει. Και ο τροχός στη στίχη. Όχι ρε μεγάλε, το φτιάξες τώρα. με τρελανές. Τροχό, μάλλον, να το πούμε πιο σωστά. Μηχανοκίνητο, έτσι. Αυτό είναι χειροκίνητο. Όμως το πάμε μόνοι μας, δεν σε πειράζει, έτσι. Καθόλου. Χρειάζεται λίγο προσπάθεια παραπάνω. Οικογενειακά. Παντρεμένος. Ναι. Ένα παιδάκι περιμένω τώρα. Έρχεται! 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 Από φοβερό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Τζούλια θα έχει ξαδερφάκι. Ναι, επιτέλους! Καλή επιτυχία, εύχομαι, Διονύση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και γυρίζω και σε εκείνη στο Γιάννη το μικρό. Νάτος! Μεγάλε. Τζούλια, δεν ήθελα να σου το αποκαλύψω. Ο Γιάννης θα μου πει τώρα με τι ασχολείται και μετά θα του πω κάτι για το φοβερό τατουάζ που έχει στο χέρι του. Ιδιωτικός υπάλληλος, είμαι. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει το τατού, είναι δείχνει χαρακτήρα. Αλλά είναι θέλω να πω. Ζωγραφική είναι. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Τι, επειδή ήρθε εδώ ο Γιάννης να μας κάνει φιγούρα το τατουάζ του, νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη φιγούρα μας. Έχεις πάθει πλάκα! Εγώ έχω πάθει πλάκα, πότε πρόλαβες να το κάνεις? Έχεις πάθει πλακίτσα! Για να συγκρίνουμε. Φίλε, να σου πω κάτι. Τα χρώματά σου δεν είναι κολακευτικά σαν τα δικά μου. Βλέπεις η φλόγα η δικιά μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς υπεπειραμένοι, έτσι θα μείνω με το μανίκι κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Με αυτό το τατουάζ που έχουμε στα χέρια μας, μπορώ να γίνουμε σεφ? Πάμε. Ε? Εύκολα. Γιατί έτσι μου έχουν πάλι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Δηλαδή το έκανα και πάλι δεν ξέρω να μαγειρεύω. Δεν άλλαξε τίποτα. Γιάννη, καλή επιτυχία σε αυτό, αδερφέ μου. Δύναμη. Και ο θείος Γιάννης. Και ο θείος Γιάννης. Εδώ. Έχουμε δύο Γιάννης, αναγκαστικά πάμε στο θείο Γιάννη. Έτσι είναι, ξάδερφος με το θείο Βάνια. Γιάννη, με τι ασχολείσαι? Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, συλλογιστής το πρωί. Πω, συναρπαστικό. Συναρπαστικό. Τραγουδιστής το βράδυ όμως. Τρελαίνομαι για τέτοια. Όταν λες τραγουδήσεις σήμερα. Όταν λες τραγουδιστής, να υποθέσω ότι δεν τραγουδάς hip hop. Όχι. Heavy metal. Ούτε. 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 Είσαι στο λαϊκό ή είμαι, ναι, λαϊκά, έντεχνα, ρεμπέτικα. Περιμένω πώς και πώς. Ναι. Περιμένω πώς και πώς. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου. Έχουμε τρεις ωραίους, ενδιαφέροντες τύπους, διαφορετικούς μεταξύ τους. Πάμε για τον επόμενο γύρο. Κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο γύρο θα έχουμε την τιμή να δούμε τον φίλο μου τον Γιάννη, τον συνάδελφό μου με το μανίκι, βέβαια. Τα έχουμε σε άλλο χέρι, Γιάννη. Είναι ένα θέμα πρέπει να το λύσουμε κάποια στιγμή. Αλλά τώρα εσύ θα γυρίσεις πρώτος με το καλό σου χέρι. Ποιο είναι αυτό με τα τατουάζ? Περίμενε να πει η Τζούλια κατηγορία και αμέσως γυρίζεις. Ελπίζω στο σχολείο να ήσταν καλοί στα αρχαία, γιατί ο γρίφος μας θα είναι αρχαιοπρεπός. Εμφάνισέ μας και τα γράμματα που πρέπει να βρούμε, τις λέξεις αρχικά. Να μετρήσουμε και γράμματα, είναι 4. Καλή επιτυχία, Γιάννη, ψάχνουμε κάτι αρχαιοπρεπώς. Για 10 ευρώ, προφανώς βεβαίως δεν ψάχνουμε κάτι συγκλονιστικό, κάτι που είναι γνωστό, έτσι. Πες μου το πρώτο γράμμα. Σίγμα. Ένα σίγμα, μπράβο, μπράβο. Ξαναγύρισε, φίλε μου, Γιάννη, έβγαλες το πρώτο σου δεκάρικο, είναι λίγο. Θέλω να φέρεις κάτι πιο καλό. Και αν δεν φέρεις πάλι καλό, θα σε βάλω να αλλάξεις χέρι. Μήπως αυτό με τα τατουάζ δεν ευνοεί? Α, όχι, μείνε όπως είσαι. Γιάννη, ο κόκκινος δείκτης σταμάτησε στον Μπαλαντέρ και έχεις την ευκαιρία με ένα σωστό γράμμα και μόνο να σε σηκώσω και να σου δώσω το βραβείο του δεύτερου καλύτερου τατουάζ μετά το δικό μου. Ταφ. Μπράβο, ρε Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο ταφ. Αυτό δίνει 90 ευρώ στο φίλο μου τον Γιάννη και πλέον όλοι είναι όρθιοι για το βραβείο. Δεύτερου καλύτερου μανικιού στην Ελλάδα μετά από το δικό μου. Αντικειμενικά, στο Γιάννη! Για όλους τους συνάδελφους μου. Έτσι. Αυτό είναι. Κράτα το δίπλα σου. Διότι, Γιάννη μου, θα σου χρειαστεί πάρα πολύ όταν φέρεις ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εάν πλησιάσει τελικώς και το βλέπεις δίπλα σου, κάνε λίγο κράτη, γιατί εκεί θα σου δώσει το δικαίωμα να πάρεις ένα σύμφωνο επιπλέον. Για την ώρα έχεις μόνο 100 και συνεχίζεις. Παραλίγο. Δεν πειράζει όμως.
Τώρα. Ένα-ένα τα βρίσκεις, αλλά να σου πω κάτι. Είσαι στο παιχνίδι. Είσαι στο παιχνίδι, αρχαιοπρεπώς, κατηγορία λίγο δύσκολο ακόμα να το λύσουμε. Έχεις 120, βάλε κι άλλα στη φαρέτρα σου. Θέλεις κάτι δυνατό, Γιάννη, για να αξιοποιήσεις και τον μπαλαντέρ. Το 20 δεν είναι ένα από αυτά τα ποσά, αλλά παίζουμε ένα γράμμα. Λίγο σύντομα. Το Δέλτα. Ναι, διδημότυχο. Τέλειο. Άλλα 20 ανεβάζω στα 140, αλλά τώρα πρέπει να αποφασίσεις, Γιάννη μου, άσε τον πίνακα και ρίξε τη ματιά σου εδώ και επειδή είσαι και αγόρι έτσι λίγο δυνασμένο, αγριοκοίταξε τον τροχό, γιατί μέχρι τώρα σου φέρει κάτι κοσάρια και κάτι τέτοια. Δεν θέλω, αγριοκοίταξε τον, α. Και δώσ' του μία, ρε Γιάννη, να καταλάβει. Θέλει μεγάλο, θέλει εκατοστάρι. Ναι, ναι, όχι. Πες του. Το μία. Ναι, να το κι αυτό. Είσαι έτοιμος τώρα που αποκαλύψαμε και το μη να πάρεις αυτό το ύφος το οποίο τρελαίνει τον τροχό. Μη σπάσεις όμως τελευταία στιγμή πάλι, πάρ' το. Έτσι Γιάννη, έτσι αγόρι μου. Αυτό ήταν ύφος, αυτό ήταν ύφος. Τώρα να δεις τι θα φέρει ο τροχός. Τώρα να δεις τι θα φέρει ο τροχός. Τώρα να δεις, να το. Πενιντάρικο, καλό, καλό, καλύτερο από το εικοσάρικο. Κάπα. Έβγε. Άρα 50 ευρώ, 210 Γιάννη. Τυπική είναι η ερώτησή μου. Έχεις τον μπαλαντέρ δίπλα σου. Θες να μου το δώσεις για να πεις ένα γράμμα για 50. Είναι μικρό ποσό, θεωρείς, οπότε άστο για 50. Θα γυρίσω άλλη μία. Άλλη μία θέλεις να γυρίσεις. Ωραία σκέψη σου, γυρίζεις τον τροχό. Προφανώς και ο Γιάννης δεν έχει βρει τη λέξη ή τη φράση που ψάχνουμε αρχαιοπρεπώς. Δεν ξέρω αν την έχει βγει ο Διονύσης. Ούτε ο Διονύσης, ο Γιάννης. Για άλλα 50. Α, εδώ ο Γιάννης με το ταλασσί. Κάτι ξέρει, αλλά θα έρθει η σειρά σου. Ποιο γραμματάκι θα πεις. Το Λάμδα. Και τώρα, παιδιά, έχουμε θέμα γιατί έχει 2-10. Ο Γιάννης έχει βρει τόσα γράμματα. Ο Διονύσης μου είπε πριν ότι δεν το ξέρει. Είσαι ακόμα σε αυτή τη φάση που δεν το ξέρεις. Δεν άλλαξε τίποτα. Αναγκαστικά, μα το Top Gun γύριζε. Θυμάμαι έναν από τους ρόλους σου να ξέρεις, Διονύση. Ο Έλληνας Tom Cruise, θα ρωτήσω, είναι εδώ η σύζυγός σου. Εδώ είναι, θα ρωτήσω αργότερα αν διέκρινε κάτι Tom Cruise πάνω σου όταν σε γνώρισε. Δεύτερη ευκαιρία, μπράβο. Μπράβο. Έχεις και δωρεάν φωνή. Το Α. Ωραιότατα, ωραιότατα, ωραιότατα. Ένα, δύο και άλλα τρία επάνω στη γωνία. Είσαι σε καλό δρόμο, βρήκες 5α, δεν εισέπραξες τίποτα, αλλά είσαι ένα βήμα πιο κοντά στη λύση. Η πρώτη λέξη είναι εύκολη. Η πρώτη εύκολη. Με τις άλλες τρεις τι κάνουμε. Έχουμε πρόβλημα. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μια δεύτερη ευκαιρία να την έχεις δίπλα σου. Δεύτερη ευκαιρία για τον Διονύση Tom Cruise. Μπορείς να ξαναγυρίσεις. Δέκα. Νι, Νίκος. Να το, ωραίο τατά. Κρίμα πάντως, μόλις για 30 ευρώ τρία γράμματα, πολύ κρίμα. Το επόμενο θα είναι μεγαλύτερο ποσό, δεν υπάρχει και πιο μικρό από το δεκάρικο, γύρισε. Το μόνο πιο μικρό από το δεκάρικο ξέρεις τι είναι και καλό είναι να το αποφύγεις. Δεν καλό. Δεν καλό. Εντάξει. Κάτι καλό. Έλα, λίγο ακόμα. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Τώρα αξίζει τον κόπο. Το πι. Προβοσκίδα. 80. Τώρα να λέγεις το νι, να παίρνεις 2,40 με τη μία. Δεν πειράζει. Ωστόσο, έχεις 110. Ήδη έχεις ανέβει πάνω από το κατοστάρικο. Διονύση, το βρήκες. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ε. Θα ξαναγυρίσεις. Θα ξαναγυρίσεις, βρε Διονύση, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και μας παίρνουν τηλέφωνα οι τηλεθεατές. Και λένε πείτε του Διονύση, εάν δεν το πει τώρα, ερχόμαστε στο στούντιο. 50 ευρώ τώρα. Πέτω, πέτω. Το Β. Έχεις βέβαια και δεύτερη ευκαιρία. Έχει δεύτερη ευκαιρία, αλλά εγώ μένω εδώ δίπλα σου. Γιατί μας πήραν τηλέφωνο πριν να μας πούνε αν δεν το βρεις έρχονται και τώρα που είπες το Β έρχονται ήδη μερικοί. Προλαβαίνεις να σε σώσει ότι είναι λίγο μακριά το στούντιο από το σπίτι τους. Γύρισε ξανά.
Και πες ένα σωστό αυτή τη φορά, γιατί είναι εύκολο, παιδιά. Απλώς οι παίχτες μας δεν έχουν ξεκλειδώσει το μυαλό τους και τους φαίνεται δύσκολο. Α, δεν είναι δουλειά αυτή. Να σου πω. Διονυσή. Όπως είπαμε και πριν. Για πήγαινε να έρχομαι για πάρτι σου. Άμα το βρεις να έρθει να την πάρει. Ολόκληρος Tom Cruise. Εδώ θα είναι. Λέγε Tom. Θυμάσαι ότι έχεις και δωρεάν φωνήεν. Φωνήεν. Άμα θέλεις. Το γιώτα. Θέλει το γιώτα. Όπως λέμε impossible. Mission impossible. Tom Cruise. Έλα, μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, τα πράγματα γίνονται πιο ευδιάκριτα ακόμα. Δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά δεν ξέρω τι αμαρτία πληρώνω. Και θέλω να μου πεις, Διονύση, μάλλον όχι, να έρθεις εδώ να πάρεις την κάρτα σου, σιγά μην ξανάρθω. Ας το καλό, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα. Πάρτε και κράτα τη. Μάμα ήταν να την κερδίσει πάλι, τι την έχασε πριν. Διονύση, 110. Να την μια πω. Δεύτερη ευκαιρία δίπλα σου. Να το πεις. Ναι. Χριστιανέ μου, μας το αφήνεις για έκπληξη. Τώρα που κατάλαβες τι ήτανε, λες, πω ρε φίλε, τόση ώρα δεν μπορούσα να βρω αυτό, έχασα τζάμπα μια γυροβολιά. Δεν θες να το γυρίσεις ξανά. Όχι, όχι. Θέλεις να το πεις για 110 ευρώ και πρήκα μια δεύτερη ευκαιρία για τον επόμενο γύρο. Σωστά. 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 Πες το αρχαιοπρεπώς, ωραία, όμορφα και εισέπραξε. Αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Αμαρτία γονέων και παικτών, λέω εγώ, παιδεύουση τέκνα, παρουσιαστές και παρουσιάστριες. Και κοινό. Υπέροχα. Θέλω να μου πεις εκεί στις επικίνδυνες αποστολές που είχες κατέβει κάτω από το διαμάντι, που σε ανεβάζανε πάνω, που είχες τρομάξει. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα λίγο. Ναι, αλλά να είναι καλό κασκαντέρ. Όχι, τα κάνω μόνος μου αυτά. Μόνος σου! Μπράβο, ρε Διονύση. Όπως καταλάβατε, επειδή τώρα γελάτε, λέτε τι λέμε, παιδιά, ο Διονύσης είναι ο κασκαντέρ του Tom Cruise. Αυτός που κάνει τις επικίνδυνες αποστολές πραγματικές. Είσαι ο μοναδικός που το κατάλαβε. Έπρεπε να το πω, δεν αντέχα, δεν το πω, θα το κρατήσω μέσα μου μυστικό. Δεν το κρατάω, γι' αυτό και σου δίνω 110 ευρώ για να βγεις αυτή τη στιγμή να μπεις δεύτερος. Και να πάμε στην επόμενη λεξομαχία, η οποία αξίζει 100 ευρώ. Ετοιμαστείτε και οι τρεις με ένα μπάζερ. Η Τίλιο θα μας δώσει κατηγορία βεβαίως. Όπου θα πρέπει να βρείτε ένα αντικείμενο. 100 εύκολα ευρώ είναι αυτά. Ναι, είναι αυτή τη φορά ο Γιάννης, ο μικρός. Οδηγός πλοήγησης. Οδηγός πλοήγησης. Οδηγός πλοήγησης. Στην επόμενη στροφή πήρατε 100 ευρώ. Έτσι, δεν σου άρεσε. Μου άρεσε. Θες κι άλλα. Θα πάρεις κι άλλα τώρα στον τρίτο γύρο. Ο οποίος ανήκει στην κατηγορία... Θα πρέπει να βρείτε μέλη μιας οικογένειας. Η οποία απαρτίζεται από πόσα μέλη και αυτό πρέπει να το βρούμε. Μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και τρία όμως, έτσι. Θα το δείξει τώρα ο πίνακας. Είναι τρεις λέξεις, πιθανότατα λοιπόν είναι δύο μέλη μιας οικογένειας. Διονύση, γύρνα! Μετράει. Αυτό όχι, μετράει αυτό για το μένα. Κάνεις. Γιατί έρχομαι να στο πάρω. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στους καλύτερους κασκαντέρ του κόσμου. Δεν πειράζει, Διονύση μου. Χρεοκόπησες από το 0-0. Μόνο τη δεύτερη ευκαιρία χάνεις. Αλλά για πάντα θα θυμόμαστε τη σκηνή με τη μηχανή στις επικίνδυνες αποστολές που γύρισε τη μηχανή έτσι, σήκωσε το πιστόλι, πυροβόλησες, πέθανε ο εχθρός και όλη τη δόξα την πήρε ο κοντοστούμης ο Tom Cruise. Για να βλέπεις τι τραβάμε κι εμείς. Έτσι, έτσι. Είναι τρομερό να λέω κάποιο κοντοστούπι. Εγώ φοβερό. Γιάννη, μην μου το χαλάς το όνειρο. Όχι, πάμε. Πάμε. Παίξε. Φεκοπία, χάνεις τα πάντα. 100 ευρώ. Σίγμα. Θέλουμε λοιπόν το σίγμα για το Γιάννη, που για μας είναι και θείος Γιάννη. Έτσι, θείος Γιάννης. Μπράβο, θείο Γιάννη, 300 ευρώ. Έτσι. Και δεν ξεχνώ τι έχει υποσχεθεί ο Γιάννης μας. Ότι αν κερδίσει ακόμη ένα γρίφο, έχουμε τραγούδι. Έχουμε. Ακαπέλα, εδώ θα τα πούμε. Ακαπέλα, όλα. Τι, και ακαπέλα και με καπέλα. Έχει 300 με καπέλα και χωρίς να γυρίσει. Ναι, να γυρίσω.
μπράβο. Πάλι κατοστάρικο. Ωραιότατα θα έλεγα. Μια χαρά. Τάφ. Άλλα 100, τώρα θα έχει 400. Σου θυμίζω ότι μπορείς να αγοράσεις φωνή εντά να πάσα στιγμή, διότι έχεις το απόθεμα, να το πω. Mm-hmm. Θέλεις τώρα να το κάνεις αυτό? Έχεις βγάλει 400 ευρώ. Όχι. Δεν θέλει. Δεν τώρα θέλω. Κάνει τη στρατηγική του ο φίλος μου, ο Γιάννης, ο οποίος είναι λογιστής και την ώρα που μετράει και κόβει τιμολόγια, δεν είναι και δύο τραγουδάκια. Έτσι. Έτσι πρέπει. Τονί. 2 δεκαπεντάρικα, άλλα 30 ευρώ. Γύρισε ακόμα σε χαμηλό βαρομετρικό, σαν το Σιλβέρτερ στο Σταλόνε, ξαναγύρισες. Ναι. Όχι, αγοράζεις. Θα αγοράσω. Να το πήρε απόφαση. Ναι, θα αγοράσω το Α. Ναι, μπράβο σου. Γιατί είναι γεμάτο από Α. Είναι γεμάτο από Α. Και ζήτα συγγνώμη από την Τζούλια που την ανάγκασε να κάνει τέτοιο δρομολογιο. Όχι, τώρα ζήτησε τη. Συγγνώμη, Τζούλια. Εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Σου είπα εγώ μετά. Θα σου πω ένα τραγουδάκι πρέπει. Επιπλέον μετά. Πρέπει να έχει. Τραγουδάκι μπόνους. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία φωνή. Το ακούω από τη χρειά σου. Και εμένα έτσι με την πρώτη φορά και μετά μάξω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω, γυρίζω. Δεν έχει βρει το γρίφο. Δεν το έχω βρει. Γύρισε λοιπόν. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 330 ευρώ. Και είσαι βεβαίω πρωτοπόρο. Και... Μπορεί να μην τα έχει λίγο. Τα έχει. Ναι! Γλιτώσα. Τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε. Και με δίρανε. Το ρο. Ναι, άλλα 65 ευρώ ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά και πλησιάζει τα 400. Πάρε ένα ταλιράκι. Ναι. Τι κάνουμε? Θα αγοράσω τον Γιώτα. Κάνει μια επιλογή από τα φωνή εντά και δεν ξέρω αν θα τον δικαιώσει. Τον δικαιώνει, αλλά αυτό μάλλον το ήξερε. Το ήξερα αυτό, ναι. Και με την προσδοκία ότι κάπου θα υπάρχει ακόμα ένα, σου λέει ας το πω. Ναι. Πάει το κατοστάρικο. Δεν πειράζει. Τι να πειράξει, μόνο τα βασόλια πειράζουν βράδυ. Και κρύα. Έχετε κάτι καλό. 30 είναι αυτό, παραλίγο το επιδείο. Ναι. Λάμδα. Ωραίο, 60 ευρώ. Είσαι σε ένα ποσό το οποίο είναι πολύ ικανοποιητικό, διότι το 60 αυτό σε ανεβάζει αυτή τη στιγμή στα 355 και με αυτό το ποσό σύνοδεξ πριν είσαι στο σωστό το δρόμο. Τι κάνεις τώρα? Το λέω. Όπα! Ακίνητοι όλοι. Το έχει βρει ο άνθρωπος, αλλά αν το πει σωστά, εισπράττει. Αν το πει λάθος, περνάμε στο Γιάννη τον μικρό. Σωστό. Γιάννη, θείε μου Γιάννη, η σωστή απάντηση μεγαλώνει τη διαφορά σου και θα την πεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Έτσι. Αναστάσιος Λένα Παπαλιγούρα. Αναστάσιος και Λένα Παπαλιγούρα. Αν αυτή είναι επιβεβαιωμένα η σωστή απάντηση, τότε εμείς όρθιοι για πάρτι σου ακούμε το τραγούδι. Ναι! Όλοι όρθιοι παρακαλώ. Όλοι. Τραγούδι, τραγούδι, τραγούδι. Μισό λεπτάκι, ναι. Να φτιάξω παρεάκι εδώ με τα παιδιά. Τους ακούμε τα παιδιά. Είμαστε παρεάκι εμείς εδώ πέρα. Είσαι έτοιμος? Πάρε ένα περτόρε που θέλεις εσύ, ένα για την Τζούλια. Δε σε κρίνω που δε μ' αγαπάς. Η καρδιά είναι δικιά σου. Τώρα φεύγω από τα όνειρά σου. Και καλή τύχη όπου κι αν πας. Τώρα φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Έλα, βλέπε! Έλα, ρε μεγάλε, Γιάννη. Έλα, ρε μεγάλε, τελείωσε, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει καλή τύχη όπου κι αν πάει και αυτή η τύχη τον έφερε στα 915 ευρώ επειδή είσαι εδώ. Μπράβο. Και τώρα... ζήλεψες, εσύ εκεί στο σαλόνι, ζήλεψες, νομίζω ότι τραγουδάς καλύτερα από τον Γιάννη, νομίζεις, έλα τώρα να τραγουδήσεις. Για να έρθετε κι εσείς εδώ, καλέστε μας στο 210-66-32-93-7 ή μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, στο www.facebook.com, κάθετος τροχός της τύχης. Ναι, σε σένα το είπαμε, αν νομίζεις ότι είσαι καλύτερος τραγουδιστής. Ή νομίζεις ότι έχεις καλύτερο τατουάζ από μένα και τον Γιάννη. Εσκαρμούτσο, σε σένα το λέω. Έλα.
Αυτό είναι, αυτό είναι. Περνάμε ένα υπέροχο απόγευμα με τους φίλους μας εδώ. Τους δύο Γιάννηδες και τον άνθρωπο, χάρη στον οποίο στις πλάτες του, πάνω, δείξε μου λίγο πλάτη, Διονύση, πάνω στις πλάτες του χτίστηκε η καριέρα του Tom Cruise. Τον άνθρωπο ο οποίος τον τουμπλάρει. Μπράβο, Διονύση, για ακόμα μια φορά. Μπράβο. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όμως δεν είναι και εύκολο τώρα να φτάσετε το φίλο μου τον Γιάννη, Διονύση και Γιάννη Τζούνιορ, γιατί ο θείος είναι μπροστά, έτσι. Για να γίνει αυτό, πρέπει από εδώ και πέρα να είστε αλάνθαστοι και να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία. Η πρώτη ευκαιρία που σας δίνουμε είναι 150 ευρώ της τρίτης λεξομαχίας, τα οποία παράλληλα δίνουν και σειρά προτεραιότητας. Κοιτάξτε να το δουλέψετε σωστά. Έχετε προπονηθεί γι' αυτό, γεννηθήκατε γι' αυτό, είστε έτοιμοι και πάμε. Θα πρέπει να βρείτε ένα γουτσουγούτσου έτσι ζωάκι. Δηλαδή, άμα είναι κροκόδιλος, εμένα, είναι γουτσουγούτσου. Για μένα όλα είναι γουτσουγούτσου, οπότε γουτσουγούτσου ζωάκι. Ωραία, για να βρούμε τον υποπόταμο, λοιπόν. Οι λέξεις γουτσουγούτσου είναι στον πίνακα. Οι αγελάδες είναι πολύ γλυκές. Είναι δύο και πάμε για γουτσουγούτσου. Ένα ζώο ψάχνουμε πίσω από τις δύο λέξεις αυτές. Το πιο γρήγορο πάτημα θα φέρει 150 ευρώ. Και είναι ο θείος Γιάννης, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Πέστο. Ινδικό χειρίδιο. Είναι γλυκούτσικο. Είναι γουτσου γουτσου. Αγόρι μου! Αχ, από πάπα, γουτσου γουτσου. Άμα έχεις... Άμα έχεις αριψιά την Τζούλια Νόβα. Αυτό γίνεται, ρε παιδί. Γιατί θέλει να γίνει θείος του. Θέλω να πάμε στον επόμενο γύρο που είναι ο κρίσιμος, ο τέταρτος, με τη δική σου πάσα, η οποία είναι η πάσα γουτσου γουτσου. Πάμε! Γουτσου γουτσου! Το γύρο θα είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Έτσι. Τέλεια, λοιπόν. Είπα στο Γιάννη και στο Διονύση ότι τώρα βάζω τα δυνατά τους και κάνανε ακριβώς ό,τι δεν έπρεπε να κάνουν για να πάει ο Γιάννης ακόμα πιο ψηλά. Και τώρα έχει ξεφύγει, παιδιά. Τώρα πρέπει να μαζέψουμε από ένα χιλιάρικο Γιάννη και Διονύση, Γιάννη Τζούνιορ και Διονύση. Και αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Μπορεί να γίνει τώρα. Θα το μάθουμε. Αρκεί να είναι άτυχος ο Γιάννης όταν ανοίξουν τα γράμματα, όταν πούμε κατηγορία και γυρίσει πρώτος. Εάν είσαι άτυχος, μπορεί να ελπίζουν ο Γιάννης και ο Διονύσης. Θα ψάχνουμε να βρούμε μία παροιμία. Γιάννη, στον πίνακα βρίσκεται η παροιμία μας. Και στον τροχό βρίσκονται τα χρήματα που πρέπει να μαζέψει για να διασφαλίσει την πρώτη θέση. Υπάρχει απόσταση στο χιλιάρικο ανάμεσα στον Γιάννη, τον καλλιτέχνη, τον τραγουδιστή και πάει να το κάνει, παιδιά. Πω! Αν έχει τύχη, διάβαινε και καλή τύχη όπου και αν πάρτε, μας τραγούδισε. Ναι, αυτό είπαμε. Εσύ πας για τελικό όπως το βλέπω. Θέλω, σε παρακαλώ, με ένα γράμμα και μπορεί να το κάνεις γιατί είμαστε στην αρχή, να πάμε να ρισκάρουμε ή όχι. Θα μου πεις εσύ μετά. Το ταφ. Ταφ, τροχός. Μόνο ένα υπάρχει. Όμως, αυτό το ένα είναι αρκετό για να σου δώσει το δικαίωμα εάν θέλεις να ρισκάρεις. Γιατί μπορείς να μην ρισκάρεις και να συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι. Αν ρισκάρεις τα 45, μπορεί και να τα χάσεις. Διότι αν σηκώσεις τη φέτα που βρίσκεται μπροστά σου, ίσως από κάτω να είναι κάτι μαύρο, απειλητικό, κορακίσιο. Και τότε χρεοκοπείς χάνοντας αυτά τα 45. Εάν όμως είναι κόκκινο και είναι jackpot, όχι απλά θα πεις και ένα τραγούδι, αλλά θα διπλασιάσεις όλα τα χρήματα που έχεις βγάλει σήμερα. Δύσκολη. Άρα, δύσκολη, ναι. Γυρίζω όχι για τα 45, για να μην χάσω τη σειρά μου. Γυρίζεις για να μην χάσεις τη σειρά σου. Ναι. Είναι μια στρατηγική, ναι, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε και ξαναγυρίζεις. Σωστή στρατηγική. Δεν θέλει να δώσει ευκαιρίες στους αντιπάλους του να τον πλησιάσουν. Εδώ... Έκανες μια επιλογή που βεβαίως αποδείχθηκε λανθασμένη, δεν μπορούσε να το ξέρεις. Αλλά αυτό είναι λουκουμάκι για το Γιάννη το μικρό. Έλα ρε Γιάννη. Γιάννη, μόλις κατασταλάξει ο τροχός, θα σου πω ότι έχεις 150 αφενός δικαίωμα να πάρεις. Και θέλω να μου πεις ένα γράμμα που να σου δώσει 150 το λιγότερο και θα σε φτιάξω. Σίγμα. Για να δούμε, ρε Γιάννη, στον πίνακα πόσα σίγμα υπάρχουν. 2, 3, 4. Οπ, 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 οπ
Παιδιά, 150 και 150 300 και 150 450. Έξι εκατοστάρικα. Tattoo power. Σε φτιάχνω τώρα αμέσως, ρωτώντας. Έχεις ένα μπαλαντέρ μπροστά σου. Εάν μου το δώσεις τώρα, σου δίνουμε το δικαίωμα για 150 και πάλι, χωρίς να γυρίσεις, να πεις ένα ακόμη γράμμα. Εάν δεν θέλεις να το κάνεις αυτό, κρατάς τον μπαλαντέρ και συνεχίζεις κανονικά. Έτσι, αμέσως το δώσε. Βέβαια, είναι πολύ... Αυτός είναι και ο σκοπός του μπαλαντέρ, σε μια τέτοια στιγμή, να είναι το αποκούμπι σου. Ρο. Ένα. 150, είναι κέρδος. Είναι κέρδος, παιδιά. Με ένα και μόνο γύρο, ο Γιάννης από το 0 εκτοξεύεται στα 750. Και τώρα έχουμε σκληρό παιχνίδι στο τέταρτο γύρο. Γιάννη, περιμένει στον τροχό να σου φέρει κάτι μεγάλο. Πάμε, Γιάννη μου. Ο τέλειος γύρος για τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον πικρό. Λίγο ακόμα. Για 30 ευρώ. Το κάπα. Κάπα. Να το. Όλο και πέφτει η διαφορά. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο, Γιάννη, που μπορείς και με ένα γύρισμα να του μπάρεις όλο το παιχνίδι. Θα το κάνεις. Να γυρίσω μια τελευταία. Γύρισε. Να πάρει ένα φωνήεν, αλλά να μείνει πίσω στο σκορ ή να γυρίσει ξανά. Είναι 200 παρά 180. Λάνδα. Και εδώ, παιδιά, τώρα έχει γίνει το φοβερό. Ο Γιάννης έχει κάνει τον τέλειο γύρο. Σε τρία γυρίσματα έχει βγάλει 780 ευρώ. Έχει μικρύνει τη διαφορά από τον έτερο Γιάννη. Και δεν μπορεί να παίξει πλέον, διότι δεν βρήκε γράμμα. Και τώρα ο Διονύσης, σε θέση καταλήτη, για το οποίο θα είναι ο νικητής ανάμεσα δύο Γιάννηδες, ή σε θέση διεκδικητή ανάλογα με το τι θα φέρει. Θα το μάθουμε πότε. Τώρα! Γύρισε! Ο κόσμος έχει τη δική του αγωνία εδώ, περιμένοντας να δει ποιος παίχτης θα φτάσει μέχρι τον τελικό. Για 20 ευρώ, Διονύση μου, δεν ανεβαίνουμε ούτε στη ρέπλικα αεροπλάνου Tom Cruise Top Gun. Νί, Νίκος. Δυστυχώς υπήρχαν δύο νι, τα οποία σου έδωσαν μόνο 40 ευρώ, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει την ίδια πατέντα με 200 ευρώ και να έχουμε 400. Δεν έχεις άλλο δρόμο, μονόδρομος είναι ο τροχός για σένα. Σημαδεύεις κάτι μεγάλο. Και σημαδεύεις και το jackpot, διότι μόνο αυτό πλέον μπορεί να σε σώσει. Παιδιά, θα το φέρει, θα τρελαθώ. Να το! Για 10 ευρώ. Το πει. Κρίμα, υπάρχει τρεις φορές. Κρίμα. Παιδιά, εδώ η προσπάθεια δεν δικαιώνεται γιατί είναι φοβερή και έχει βρει 5 γράμματα, τα οποία 5 γράμματα του έφεραν μόλις 70 ευρώ. Σε παρακαλώ, ξαναγύρισε. Δεν πέτυχε το μεγάλο, δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Τα γράμματα τα έβρισκε και πολλαπλάσια μάλιστα, αλλά τα ποσά είναι μικρά, τα ποσά είναι... Κοίτα να δεις άμα δεν σε θέλει, αδερφέ μου. Όσες ταινίες έχεις κάνει με τον Tom Cruise, τόσο άτυχος είσαι εδώ. Θα πω το γάμα. Τίποτα. Και εδώ μοιάζει σαν ο Διονύσης να απομακρύνεται από τους δύο διεκδικητές του θρόνου σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί από ό,τι έμαθα τον Tom Cruise γυρίζει και άλλη ταινία με δύσκολες κασκατεριλίκια. Έχεις πολλή δουλειά. Έχω δουλειά. Μην εκεί όμως, μην εκεί. Και πάμε τώρα εδώ, παιδιά. Θα βρήκε. Για να πω στο Γιάννη ότι είναι πρώτος ήδη. Εάν το λύσει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Υπάρχει και ένα μπόνους μέσα στα 200 ευρώ, οπότε ανεβάζει και τη διαφορά σου. Εάν δεν το έχεις βρει, είσαι υποχρεωμένος να γυρίσεις. Το λέω. Όπα! Όπα! Αυτό δεν το περίμενα. Αυτό δεν το περίμενα. Χαμηλώνω τώρα τη μουσική. Για να ακούσω πολύ καθαρά αυτό που έχεις να μου πεις. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Ναι. Ολόσωστο! Θείος!
Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα για να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη το μικρό, ο οποίος πάλεψε. Και το πάλεψε δυνατά για ένα γύρο. Και αποδείξαμε ότι Tattoo Power, Tattoo Power, κυρίες και κύριοι, το βλέπετε, το βλέπετε. Το διασκεδάσαμε πολύ, Γιάννη, άρα ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, αγόρι μου. Και ο Διονύσης Tom Cruise, αγόρι μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που άφησες τα πλατό του Hollywood για να βρεθείς δίπλα μας. Δώσε τα φιλιά μας στον Θωμά τον Κρουζ, τον φίλο μας. Πέστε τα καλύτερα από εμάς, τα σέβη μας, τα φιλιά μας, να συνεχίσει έτσι και να έχει ανθρώπους σαν και σένα δίπλα του, να κάνουν τον Κασκαντέρ και να γίνεται αυτό φίρμα και να βγάζει εκατομμύρια. Μιλήθηκε. Μιλήθηκε μόνο αυτό. Κυρίες και κύριοι, Θείος Γιάννης. Ρε μαγάσα. Τα βρήκες όλα και είπες και ένα τραγούδι. Τα βρήκες όλα και πήρες και 1310 ευρώ στην τσέπη. Θέλω από τώρα να σκέφτεσαι ποιο τραγούδι θα μας πεις στο τελικό και κανένας αυτό, αυτό το τραγούδι να έχει και αυτοκίνητο μέσα. Και τι αυτοκίνητο, γαλλικό, φύγαμε! Τι να πω, είσαι νικητής. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Αφού έφτασες μέχρι εδώ, γιατί να μην το τερματίσεις. Γιατί να μην κορνάρεις, γιατί να μην βάλεις μπρος. Σωστό. Εγώ σου τα εύχομαι όλα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τι λες για το νούμερο 16. Για δώσ' το μου. Μια χαρά. Δώσε μου το νούμερο 16 και έλα μαζί μου απέναντι από τον γρίφο που θα κρίνει τη μέρα σου, τη εβδομάδα σου, το μήνα σου, μπορεί και τη χρονιά σου. Σου το εύχομαι. Τζούλια, η κατηγορία μας. Η κατηγορία μας θα είναι συνώνυμα. Δύο λέξεις. Λογικά, ορίστε, συνώνυμα ψάχνουμε και το λάμδα, το πι, το σίγμα, το ταφ και το αλφα είναι τα γράμματα που βάζουμε αρχικά, εάν υπάρχουν βεβαίως, γιατί μπορεί να μην υπάρχει και κανένα. Για να δούμε. Υπάρχει το πι, είναι πρώτο-πρώτο. Συνήθως βοηθάει το πρώτο γράμμα και το τελευταίο βοηθάει πολύ. Το σίγμα είναι το αγαπημένο σου πλέον, γιατί υπάρχει 4 φορές. Ορίστε και το ταφ. Τα αρχικά και τα τελικά είναι μέσα. Σειρά σου. 3, σύμφωνα, σε παρακαλώ. Το ρο. Ρο. Η πρώτη επιλογή είναι το ρο. Δεύτερο γράμμα που δίνεις. Νι. Το δεύτερο γράμμα που μας δίνει είναι το νι, όπως λέμε νησιώτικα. Δεν ξέρω να τραγουδάς όλα. Και έχεις άλλο ένα σύμφωνο. Και το... Μη. Μητσιάς. Ναι. Μανώλης. Μανώλης. Ένα φωνή είναι, έχει μείνει η Γιάννη μου και πάμε για αποκαλύψεις. Το όμικρον. Λες το όμικρον. Ορφέας Περίδης. Περίδης. Παρακαλώ, υπάρχουν κάποια από τα 4 γράμματα. Υπάρχει το ρο και μάλιστα 2 φορές. Να το το νι. Να και το όμικρον. Συνώνυμα σε 10 δευτερόλεπτα. Κάνε όσες προσπάθειες θέλεις από τώρα. Ίσως η κατάληξη στο δεύτερο. Είναι συνώνυμα. Πολύ κοντά, πολύ κοντά, πολύ κοντά. Δεν πειράζει. Χειροκρότημα, παιδιά. Ήμασταν πολύ κοντά, Γιάννη μου. Ναι. Τώρα βεβαίως φαίνεται πολύ πιο εύκολο. Ναι, το δεύτερο ήταν... Νομίζω ότι η επιλογή του ε, για παράδειγμα, ναι, θα σου είχε ανοίξει τον δρόμο για την νίκη. Δεν πειράζει όμως, γιατί να πειράξει. Εδώ το έχουμε γλεντήσει. Εδώ μόνο για ένα επεισόδιο κάναμε τατουάζ. Πλάκα μου κάνετε. Για ένα επεισόδιο έχουμε κάνει τατουάζ. Και για ένα επεισόδιο και μόνο. Ο Γιάννης, ή όπως μάθαμε σήμερα εμείς να τον αποκαλούμε Θείος Γιάννης, γιατί είναι μια ευγενική φυσιογνωμία που όλοι και η Τζούλια θα ήθελαν για θείο. Ήρθε και φεύγει νικητής και χαμογελαστός. Νικητής με 1310 ευρώ. Εντάξει. Απλά σε αυτό το ποσό δεν πρόσθεσε και το περιεχόμενο του φακέλου. Το περιεχόμενο αυτό είναι 4.000. Δεν πειράζει, παιδιά. Παρατεταμένο χειροκρότημα, παρακαλώ, για το θείο Γιάννη, το πεζό 108. Υπήρχε βεβαίως στον τροχό μας, πολύ μακριά από εκεί που είχε σημαδέψει εσύ. Ακριβώς από κάτω. Ακριβώς από κάτω, δεν πειράζει. Δεν σταματάμε το χειροκρότημα. Καλό βράδυ.